Υποδεχτούμε τον Νίκο Παπα-Νικολάου να μας πει λίγο για την ψυχολογική επιβάρυνση όλων αυτών που δεν χρησιμοποιούν POS. Γιατί πιέζονται? Προφανώς θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το POS. Θέλω να πιστεύω ότι αρνούνται το να μπουν στη διαδικασία της τεχνολογίας. Θέλω να πιστεύω και δεν είναι μόνο αυτό τις περισσότερες φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι. Θα το δούμε. Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την διαδικτυακή πορνογραφία και με την προέκταση του εθισμού. Και με την προέκταση του εθισμού και το πόσο τελικά αυτός ο εθισμός μπορεί ίσως να μας οδηγήσει και σε άλλα μονοπάτια. Όταν λέω σε άλλα μονοπάτια, εννοώ για παράδειγμα εκδικητική πορνογραφία, σαφέστατα παιδική πορνογραφία η οποία μπορεί να υπάρχει στο διαδίκτυο. Γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία σιγά σιγά φαίνεται ότι έχει έρθει. Ξέρεις, όταν έχουμε πολλαπλές επιλογές, γιατί προφανώς τώρα πλέον έχουμε πολλαπλές επιλογές σε σχέση με κάποια χρόνια πριν, όπου υπήρχε το βίντεο κλαμπ μόνο, που κάποιος έπρεπε με κάποιο τρόπο οτιδήποτε έπαιρνε να το κρύψει επάνω του, να προχωρήσει, να έχει όλη την. Να μην τον δουν, αν το θέλεις. Τώρα πλέον στην ανωνυμία του τηλεφώνου του μπορεί ουσιαστικά να κάνει τα πάντα. Και από εκεί και πέρα, όποιος έχει λοιπόν πολλαπλές επιλογές, έχει και πολλαπλές επιπλοκές. Και πολλές φορές δυστυχώς έχουμε πολλές επιπλοκές και στον ψυχολογικό τομέα, όπως λέμε. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μία παρουσίαση. Πάμε να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Ακριβώς. Μιλούμε λοιπόν για τη διαδικτυακή πορνογραφία και εθισμό, τις κατηγορίες των χρηστών. Η πρώτη κατηγορία, θα έλεγα η πιο ελαφρά κατηγορία ουσιαστικά, είναι η πιο συνηθισμένη μορφή των χρηστών, όπου αποτελεί περίπου το 75% των χρηστών, είναι οι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, πορνογραφικές σελίδες από το διαδίκτυο, για ψυχαγωγικούς λόγους. Θα δούμε στη συνέχεια το ποιοι είναι αυτοί. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τόσο ώστε να αποφορτιστούν από ψυχολογικό και συναισθηματικό στρες που έχουν, αποτελεί το 12,7%. Ενώ στην τρίτη περίπτωση μιλούμε για την πιο βαριά, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, κατηγορία των χρηστών, όπου είναι οι ψυχαναγκαστικοί χρήστες, όπου μιλούμε για χρήστες πλέον οι οποίοι έχουν καταναγκαστική παρακολούθηση. Άρα λοιπόν από τους πιο ελαφρούς χρήστες στους πλέον βαρέους χρήστες. Προχωρούμε στο επόμενο, όπου ας μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της πρώτης κατηγορίας, αυτούς δηλαδή που βλέπουν για ψυχολογικούς λόγους. Μέσος όρος που βλέπουν είναι 24 λεπτά την εβδομάδα. Έχουν χαμηλή παρορμητικότητα, δηλαδή δεν παίρνουν εύκολα στη δράση οι άνθρωποι. Έχουν καλή σεξουαλική ζωή, καλή σεξουαλική, ικανοποιητική σεξουαλική ζωή. Άνδρες, γυναίκες, και κυρίως εδώ είναι το νέο, ότι είναι κυρίως γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μόνιμη σχέση. Άρα λοιπόν στην πιο ουσιαστικά υγιή κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι είναι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μόνιμη σχέση. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε τη δεύτερη κατηγορία, όπου έχουμε μέσο όρο, λιγότερο είναι εντυπωσιακό αυτό, 17 λεπτά την εβδομάδα σε σχέση με τα 24 λεπτά που είχε η προηγούμενη κατηγορία. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι σχετίζουν την κατάστασή τους με την παρακολούθηση αυτή, έχουν ενόχληση, ντροπή και αυτοτιμωρία γενικότερα για αυτό το οποίο κάνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παρορμητικοί ή παρορμητικές γενικότερα και χρησιμοποιούν τις πορνοσελίδες ουσιαστικά για να μπορέσουν να αποφορτιστούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γενικότερα ένα υψηλό επίπεδο στρες. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, η πιο βαριά εντός εισαγωγικών κατηγορία, οι ψυχαναγκαστικοί χρήστες, κυρίως άντρες, μέσος όρος που βλέπουν 110 λεπτά την εβδομάδα, έχει εκτοξευτεί ο χρόνος εδώ. Είναι άτομα τα οποία έχουν έντονη παρόρμηση, έχουν αιμονική ενασχόληση με αυτές τις σελίδες και είναι άνθρωποι οι οποίοι γενικότερα αποφεύγουν τις αληθινές επαφές και άρα λοιπόν πιθανά έχουν προβλήματα στη σεξουαλική του ζωή, όπως επίσης και προβλήματα στην συντροφική του ζωή, όσοι έχουν συντροφική ζωή. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου σαφέστατα μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων είναι οι έφηβοι. Οι έφηβοι, οι οποίοι βρίσκονται σε όλη την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και από εκεί και πέρα γενικότερα υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι, υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι γενικότερα στην πορνογραφία και την εφηβεία. Άρα λοιπόν, μιλούμε τώρα για εφήβους οι οποίοι πολλές φορές έχουν μη επιτρεπτές συμπεριφορές. Δηλαδή, όταν παρακολουθούν, έχουν μη επιτρεπτές συμπεριφορές, άρα λοιπόν δεν μπορούν να διαχειριστούν γενικότερα τα συναισθήματά τους. Έχουν επιθετικές σεξουαλικές συμπεριφορές και θα θυμίσω εδώ ακριβώς την εκδικητική πορνογραφία, την οποία την έχουμε δει πολλές φορές μέσα από τα κινητά των εφήβων, το sexting, όπου ένας έφηβος δηλαδή ουσιαστικά φωτογραφίζει κάποιον ή κάποιαν φίλη του σε κάποια προσωπική στιγμή και από εκεί και πέρα το διαχέει όλο αυτό στο διαδίκτυο. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σχέση αυτή, αλλά ξέρεις γενικότερα όλες οι έρευνες όσον αφορά τις εξαρτήσεις στις συμπεριφορές, όχι τις εξαρτήσεις της ουσίας, είναι σε αρχικό στάδιο. Δηλαδή και εμείς τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει
να μελετάμε τις εξαρτήσεις σε συμπεριφορές, όπως είναι αντίστοιχα η πορνογραφία. Το επόμενο λοιπόν είναι η αντικειμενοποίηση του σώματος, δηλαδή βλέπω το σώμα σαν ένα αντικείμενο και πρόσεξε σε μια ιδιαίτερα περίεργη ηλικία, όπως είναι η ηλικία της εφηβείας, και σαφέστατα οι έφηβοι συγκρίνουν το σώμα τους με κάποιους άλλους, οι οποίοι αντίστοιχα έχουν και βλέπουν ένα τέλειο σώμα και οι ίδιοι βλέπουν ότι δεν έχουν τέλειο σώμα, άρα λοιπόν πέφτει το αυτοσυναίσθημά τους ακόμα περισσότερο. Το επόμενο είναι η έλλειψη φαντασίωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι η φαντασίωση είναι βασικό στοιχείο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Απώλεια ελέγχου που μπορεί να φτάσει ο έφηβος και καταναγκαστική χρήση. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι ειδικά η διαδικτυακή πορνογραφία, η κατάχρηση της διαδικτυακής πορνογραφίας στην εφηβεία συνδυάζεται ιδιαίτερα με την κατάχρηση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, παιδιά τα οποία ξεκινούν με gaming, από έρευνες φαίνεται, δηλαδή με παιχνίδια, στη συνέχεια περνούν ούτως ώστε να είναι εξαρτημένοι από διαδικτυακές σελίδες, πορνογραφικές σελίδες. Και προφανώς από εκεί και πέρα αρχίζει μια πιθανή σεξουαλική δυσλειτουργία, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί στη μετέπειτα ηλικία. Στη μετέπειτα ηλικίας. Διαδικτυακή πορνογραφία και εθισμός δεν τον προκαλεί. Προφανώς το πρώτο είναι ορμονικές αλλαγές στην εφηβεία που μπορεί να υπάρχουν. Το δεύτερο είναι πιθανά κληρονομική επιρροή, δηλαδή πιθανά αλλάζει το σύστημα το οποίο ουσιαστικά στον εγκέφαλο με κάποιο τρόπο δίνει ανταμοιβή. Και άρα λοιπόν αυτό φαίνεται ότι περνάει κληρονομικά. Είναι κάποιες μελέτες οι οποίες είναι εν εξελίξη τώρα. Σεξουαλική κακοποίηση. Όταν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, με κάποιο τρόπο κάποιος μπορεί να γίνει εθισμένος σε διαδικτυακή πορνογραφία. Φυσική και λεκτική κακοποίηση. Έλλειψη αγάπης, όπου το παιδί γενικότερα οτιδήποτε παίρνει το απογυμνώνει από το συναίσθημα. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο δεν παίρνει συναίσθημα και άρα δεν δίνει συναίσθημα, δεδομένου του ότι ο ερωτισμός έχει και συναίσθημα. Προχωρούμε στην επόμενη κάρτα, όπου η πρώιμη έκθεση σε σκηνές. Γενικές πορνογραφικές σκηνές τις οποίες μπορεί να δει, κατάθλιψη, μοναξιά και τα λάθος πρότυπα τα οποία μπορεί να πάρει από κάποιους μεγαλύτερους σε σχέση με αυτόν. Αδέρφια, ξαδέρφια, φίλους ή ακόμα και από τους ίδιους τους γονείς. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου ας μιλήσουμε για τις συνέπειες που υπάρχουν. Πρώτον, η κοινωνική απομόνωση. Γενικότερα, εξαφανίζονται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Όταν κάποιος ειδικά μπει στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία του αιμονικού χρήστη. Και ποιος θέλει αυτό. Από εκεί και πέρα, το ποιο θέλει είναι. Πολυσύνθετο. Πολυσύνθετο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πολλές φορές διαδικτυακός εθισμός, ο οποίος, δηλαδή ένα παιδί ή ακόμα και ένας ενήλικας, ο οποίος είναι εθισμένος στο διαδίκτυο, πολλές φορές περνάει στο να είναι εθισμένος σε διαδικτυακή πορνογραφία. Ακολουθεί τις περισσότερες φορές, αν όχι προηγείται οι αλλαγές στη διάθεση, δηλαδή είναι ταυτόχρονες με την αλλαγή στη διάθεση. Πολλές φορές υπάρχει σεξουαλική δυσλειτουργία, δηλαδή. Κάποιος ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει, μπαίνει στη διαδικασία να δει διαδικτυακή πορνογραφία, αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι σεξουαλικά δυσλειτουργεί και δεν λύνει προφανώς το πρόβλημά του. Δυσαρέσκεια, απομονώνεται δηλαδή ακόμη περισσότερο, κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτό του και προφανώς αυτό που ακολουθεί είναι τα προβλήματα στη σχέση για όσους και όσες έχουν σχέση, βεβαίως, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει σχέση ή χάνεται η σχέση, αν το θέλεις. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για τις στρατηγικές πρόληψεις, τι μπορεί να γίνει δηλαδή. Προγράμματα κατά της ελεύθερης πρόσβασης. Αυτό ισχύει βεβαίως κυρίως για τους εφήβους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση. Σε έναν εξέλεγκτο διαδίκτυο, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Προγράμματα που μπορεί να υπάρχουν από τον υπολογιστή. Κυκλοφορούν προγράμματα που μπορεί κάποιος γονέας να απορρίψει τα συγκεκριμένα όσο είναι δυνατόν. Ναι, υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορεί να τα εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Απλά ξέρεις ώστε... τώρα, Νίκο, ότι ένα παιδί έρχεται σε επαφή και με smartphones, έρχεται και σε επαφή και με tablet. Οπότε θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα να εγκατασταθεί σε πολλές διαφορετικές συσκευές. Σε πολλές διαφορετικές συσκευές, ακριβώς όπως επίσης υπάρχουν family links, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία ο γονέας μπορεί να γνωρίζει το που μπαίνει ανά πάσα στιγμή ο έφηβος ή η έφηβη από εκεί και πέρα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει σεξουαλική ενημέρωση. Σεξουαλική αγωγή, η οποία υπάρχει στα σχολεία και η οποία θα έπρεπε να υπάρχει παραπάνω στα σχολεία. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε κι εμείς σε αυτό το ταξίδι, αλλά ωστόσο δεν νομίζω ότι ακόμα είμαστε αρκετά πίσω. Προφανώς επικοινωνία γονέων παιδιών, έλεγχος προσβασιμότητας των ενηλίκων που λέγαμε προηγουμένως, προώθηση της εξωστρέφειας, δηλαδή να προσπαθήσουμε να σπρώξουμε τον έφηβο ούτως ώστε να γίνει περισσότερο εξωστρεφής, γιατί όπως είπαμε η διαδικτυακή εξάρτηση συντρέχει πολλές φορές με τη διαδικτυακή πορνογραφία
Και από εκεί και πέρα, όταν δεν τα καταφέρουμε, ας αναζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια. Μάλιστα. Σίγουρα ένα δύσκολο θέμα και σίγουρα ένα θέμα, όπως έλεγα προηγουμένως, το οποίο σιγά σιγά βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες και έρευνες, δεδομένου του ότι έχουμε αρκετές μελέτες για την εξαρτήση από ουσίες, δεν έχουμε αρκετές μελέτες για τις εξαρτήσεις από συμπεριφορές ακόμα. Μάλιστα. Και περιόδους κρίσεων, βέβαια. Ακριβώς. Όπως η επιδημιολογική που διανύσαμε και διανύουμε με τους περιορισμούς, μείναμε σπίτι και φαινόμενα τα οποία εκτοξεύτηκαν. Θα σου πω μόνο επειδή το ανέφερες, από μελέτη του ΕΚΠΑ φαίνεται ότι εκτοξεύτηκαν οι χρήστες του διαδικτύου στην εφηβική ηλικία, ναι, από το 40%, οι οποίοι κάνουν υπερβολική, ναι, ναι, χρήση, στο 60%. Και από αυτούς το 20% φαίνεται ότι βλέπουν τακτικότατα πορνοσελίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση.